Πάμε. Εάν νομίζετε πως αυτό είναι το ποδόσφαιρο του σήμερα, δηλαδή οι παίκτες να υδρώνουν και να τιμούν τη φανέλα, οι διαιτητές να βλέπουν και να σφυρίζουν όλες τις φάσεις, οι προπονητές και οι παράγοντες να αποτελούν υπόδειγμα επαγγελματιών και οι φίλαθλοι να χειροκροτούν την ομάδα τους χάσει-κερδίσει ενθουσιασμένοι από την ποιότητα του παιχνιδιού, τότε δεν ζείτε στην Ελλάδα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει τους δικούς του κανόνες, όπως άλλωστε και κάθε της αυτή τη χώρα. Το ΑΜΑΝ παρουσιάζει την χρυσή ενδεκάδα πλαγίων μεθόδων για να κερδίσεις το παιχνίδι όχι με τον κόπο σου, αλλά με τον τρόπο σου. Το Α και το Ω κάθε προσπάθειας είναι τα κίνητρα. Διοίκηση και τεχνική ηγεσία κάθε ομάδας είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν στους παίκτες τα απαραίτητα κίνητρα, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να δίνονται δραχμή και σώματι στον αγωνιστικό χώρο. Ο καλός παράγοντας στη φουρτούνα φαίνεται. Όταν βλέπει πως η ομάδα του κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι, οφείλει και πρέπει να παρεμβαίνει με τέτοιους τρόπους, ώστε ποντάροντας το φιλότιμο των παικτών και στις ανάγκες των αντιπάλων, να φέρει τα πάνω κάτω προς όφελος της ομάδας του. Ο καλός παράγοντας δεν πρέπει να ξεχνά ποτέ το διαιτητικό τρίο. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, και αυτοί οι ανάγκες έχουν και μπορεί να κάνουν και κάποια λάθη. Ως γνωστόν όμως, τα λάθη πληρώνονται. Ο διαιτητής είναι ο απόλυτος άρχοντας του αγώνα. Πρέπει να φροντίζει όλα να είναι ξεκαθαρισμένα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ο έμπειρος διαιτητής οφείλει να γνωρίζει οτιδήποτε συμβαίνει ακόμα και πίσω από την πλάτη του. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι. Ο άρχοντας του αγώνα υποχρεούται να έχει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Οι δυναμικές πρωτοβουλίες προς ιδίων όφελος χαρακτηρίζουν τον έμπειρο και σωστό διαιτητή που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Οι αποφάσεις του διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι απόλυτες και τελεσίδικες. Ό,τι σφύριξε, σφύριξε και ό,τι πήρε, πήρε. Κάθε μορφή διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια του αγώνα θεωρείται αθέμητη και αντιδεοντολογική. Ο τερματοφύλακας καλείται να αποδείξει την εμπειρία του, τις ικανότητές του και πάνω απ' όλα την αξία του στην εσχάτη των ποινών, δηλαδή το πέναλτι. Το πρωτάθλημα αρχίζει, η εξέδρα πλημμυρίζει, γίνεται χαμός σε κάθε γκολ. Μα το ντέρμπι είναι στημένο κι από πριν ξεπουλημένο. Οι αμυντικοί παίκτες της εκάστοτε ομάδος αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ενδεκάδος. Πρέπει πάντα να συνεννοούνται, να συντονίζονται και να λειτουργούν σαν μια καλολαδωμένη μηχανή. Επιθετικός, χάρη στην άψογη τεχνική του κατάρτιση, αποτελεί τον μόνιμο κίνδυνο και πονοκέφαλο κάθε αντίπαλης άμυνας και εστίας. Όμως δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από έναν παίχτη, έχει και αυτός τις κακές του στιγμές. Οι παίκτες πρέπει να ενεργούν συλλογικά. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Όταν ένας παίκτης σκοράρει, βάζει γκολ όλη η ομάδα. Όταν αντιθέτως η ομάδα δέχεται γκολ, υπεύθυνοι είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Στην Ελλάδα θα πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Σε αυτή τη χώρα όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Εκτός από το άθλημα και κάποιους μαλάκες σαν και εμάς που ακόμα πιστεύουμε στη φανέλα. Να δεις που καμπότε θα μας πούνε και μαλάκες.
ζούσε.